Έτοιμος να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, δηλώνει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ο οποίος τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σήμερα δημόσια στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα συμβουλευτεί το γιατρό του και στη συνέχεια θα κάνει το εμβόλιο. Νομίζω το εμβόλιο είναι η μεγάλη ελπίδα όλης της ανθρωπότητας. Και σε αυτό συνενώθηκε η ανθρωπότητα για να βρει λύση. Και πιστεύω ότι σε αυτό όλοι, εφόσον οι γιατροί το συστήσουν και ο καθένας έχει και το δικό του γιατρό που θα πρέπει να συμβουλευτεί, θα κάνουμε το εμβόλιο για να επανέλθουμε και πάλι σε αυτό που ονομάζουμε κανονικότητα. Ο Θεός μας έδωσε την πανδημία να μας παιδαγωγήσει, θα μας δώσει και το εμβόλιο για να λυτρωθούμε. Είπατε θα κάνουμε το εμβόλιο, αφορά και εσάς προσωπικά, το έχετε σκεφτεί, το έχετε αποφασίσει? Ανήκω στις ευάλωτες πλέον ηλικίες. Μεγάλωσα εδώ στην Μαγνησία, έχω φτάσει στα 65 χρόνια και βεβαίως εφόσον ο γιατρός μου το επιτρέψει θα το κάνω. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος εξέφρασε εκ νέου την ικανοποίησή του για την αλλαγή στάσης της πολιτείας στο θέμα της λειτουργίας των ιερών ναών κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Νομίζω ότι επιτέλους βρήκαμε μια χρυσή τομή. Δεν είναι το απόλυτο και απόλυτα ικανοποιητικό, αλλά είναι το εφικτό. Είναι κάτι που μπορούμε πλέον να διαχειριστούμε. Έχουμε έναν μείζον αριθμό, όπως είναι το 50 και το 25, άρα τα τετραγωνικά μέτρα παίζουν κάποιο ρόλο. Και βεβαίως έχουμε το άνοιγμα των ναών για την ατομική προσευχή, όπως λέγεται, και αυτό δίνει μια εκτόνωση. Έχουμε τη Θεία Λειτουργία και την 1η Ιανουαρίου, που και αυτό προσετέθη. Και νομίζω ότι πλέον πάμε σε μια κατάσταση όπου μπορούμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Αυτό ήταν εξάλλου το ζητούμενο. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες που διαβιώνουμε όλοι. Δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε, ούτε να σταματήσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε την πανδημία, αλλά έπρεπε και να γιορτάσουμε και Χριστούγεννα. Και νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, η επικοινωνία Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού και η συγκατάβαση της Συνόδου έδωσε μια λύση που όλοι θα εφαρμόσουμε. Ο αριθμός 50 για το Μητροπολιτικό μας Συνόδο δεν θεωρείται πως είναι όχι μεγάλος, αλλά στο όριο του να δημιουργήσει. Το έχουμε ξαναεφαρμόσει. Όχι. Μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν θα υπάρχει πουθενά συνωστισμός και αυτό το εγγυώμαι προσωπικά. Θα ενημερώσουμε τους ιερείς μας και θα λάβουμε όλα τα μέτρα. Εξάλλου θα υπάρχουν οι μάσκες, θα υπάρχουν όλα τα μέτρα που μέχρι τώρα λαμβάναμε.